Και μπορεί η Μόσχα να μην δέχεται ότι οι Ουκρανοί βύθισαν την αυαρχίδα της, ωστόσο τις επιθέσεις στο Κίεβο και τις προειδοποιούν, αλλά και τις πραγματοποιούν. Είδαμε το χτύπημα στο εργοστάσιο που κατασκευάζει τους πυράβλους Ποσειδών. Πάμε λοιπόν στη Γεωργία Λαγού στο Κίεβο για να δούμε τι συμβαίνει τώρα εκεί, αν η πόλη ετοιμάζεται για επικείμενη επίθεση, Γεωργία. Καλησπέρα από κυρίες και κύριοι από το Κίεβο και να σας πω πως το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εδώ, από την Ουκρανική πρωτεύουσα το Κίεβο, είναι η περιοχή Ζουλιάνη και είναι μόλις 10 χιλιόμετρα. Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι αντέδρασε στις απειλές του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο. Δεν φοβόμαστε καμία από τις απειλές της Ρωσίας, θα απαντήσουμε. Συνέχισε λέγοντας ότι όλες οι απειλές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, καθώς συνδέονται με πιθανή απώλεια ζώων. Οι ουκρανικές αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση, σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς η Ρωσία χτυπά τον Νότο, όπως χαρακτηριστικά λένε, για αντίπεινα για τη βύθιση του πολεμικού πλοίου Μόσχα. Να σας πω πως Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτηριστικά μας έλεγαν ότι οι επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας θα αυξηθούν και ότι οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν τους Ουκρανούς. Παρ' όλα αυτά, όπως έλεγαν, είμαστε έτοιμοι. Να σας πω πως και ο επικεφαλής του στρατού σήμερα προειδοποίησε για ακόμα μία φορά τους κατοίκους να μην επιστρέψουν εδώ στο Κίεβο, ενώ την ίδια ώρα λάδι στη φωτιά στην κατάσταση βάζει ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος με ένα tweet του σχολίασε το γεγονός με τη βύθιση του πλοίου Μόσχαβ, καθώς οι Ουκρανοί εδώ, να σας πω, Πόπι, πως πραγματικά πανηγυρίζουν. Έγραψε χαρακτηριστικά στο tweet: η ρωσική ναυαρχίδα είναι ένα σημαντικό αξιοθέατο για δίτες. Έχουμε άλλο ένα υποβρύχιο αξιοθέατο στη Μαύρη Θάλασσα. Θα επισκεφθούμε σίγουρα το ναυάγιο μετά τη νίκη μας στον πόλεμο. Ενώ και ο σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, έτσι ώστε να επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Είναι κάτι που συνεχώς και στα μηνύματά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι λιπαρεί τους ηγέτες να μην αγοράζουν από τους Ρώσους πετρέλαιο. Γεωργία, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.